Εντάξει, χρόνια παλεύω να σε βάλω στο στούντιο. Χρόνια. Πόσα χρόνια παλεύω. Ξέρεις πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. 7. Λάθος κάνεις. Πάλι κάνω λάθος. Λάθος κάνεις. Στα μαθηματικά σε έχω για τον κορυφαίο στην πόλη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το τελευταίο λάθος με κύριε Σταύρο το είχα κάνει Αύγουστο του 86. Γιατί δεν ψήφισες Πασόκ. Είπαμε θα μιλάμε για όμορφα πράγματα. Ναι, γιατί το, δεν είναι μια ωραία ανάμνηση στο Πασόκ. Αναμφίβολα είναι μια ωραία ανάμνηση. Ωραία. Γνωριζόμαστε λοιπόν, θα σου πω εγώ πότε. Μια χρονιά πριν τον Ντόνατσκ, το ιστορικό. Α, ναι, σαχτά, 2005. 2005 το 4 γνωριστήκαμε. Και έχουμε 18 προς 19. 14 χρόνια. Ήσουν νιός και αύγαλτος δηλαδή. Να ήμουνα 22 χρονών παιδάκι, αφαίρεσε τα 14. Πω, από τα πρώτα μου βήματα με γνωρίζεις. Πω, μόλις έμαθα τον κόσμο. Άσε με να σε παρουσιάσω λίγο. Έχουμε μαζί μας και το Σοφάκι, το πιο πονεμένο όνομα στη ζωή μου. 4 σχέσεις μου φάγαν τη ζωή. Εντάξει, ευτυχώς η Σόφη έχει άλλον άνθρωπο. Ωραία, να είσαι καλά. Γεια σου, Σόφη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Δεν έχει επικρία όμως για το όνομά μου. Όχι, εντάξει, δουλεμένο. Είναι αυτό λέω. Το αγαπημένο μου όνομα. 4 σχέσεις. 4. Είπαμε όμως τη λέξη πονεμένο. Εντάξει, μου ξέρεις, αυτή η μύρλα που βγάζουμε μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, το αγαπάω το όνομα. Περασμένα, ξεχασμένα. Όχι, εμπειρίες. Τις επιλογές μας δεν τις κράζουμε. Ποτέ. Μια χαρά. Να είναι καλά, παντρεμένα όλα τα κορίτσια. Ωραία. Γελάς, εσύ παντρέψαμε το ίδιο όνομα. Τα κατάφερες εσύ αυτά, ρε. Εγώ έχω παντρέψει 5. Ανοίγω μια παρένθεση και κλείνω. Έχουν χωρίσει 4, το 80%. Και πώς σώθηκε ο ένας, ο Θεός και η ψυχή του. Σε παρουσιάζω τώρα. Ο φίλος μας εδώ πέρα, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα βέβαια για ευνόητους λόγους. Εντάξει, θα είναι μια εκπομπή σκιά. Μια εκπομπή έτσι που θα αναφέρεται στο παρασκήνιο. Το απόλυτο παρασκήνιο. Το απόλυτο παρασκήνιο όλων των ομάδων. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου δεν έχει εμπλακεί μόνο σε μια ομάδα. Βρίσκεται με έναν μυστήριο τρόπο παντού. Δηλαδή, όποια πέτρα και να σηκώσω, εμφανίζεται μπροστά μου. Μιλάω, ξέρω εγώ. Θέλω να πάω σε μια ταβέρνα, π.χ. άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πάρε αυτόν να σου πει. Εντάξει. Θέλω να πάω κάπου στο εξωτερικό. Πάρε αυτόν να σου πει. Δεν μιλάμε για ομάδες. Για ομάδες όπου και να σηκώσω να... τηλέφωνο να μου πούνε πάρε να σου πει. Για σένα όλοι. Σαν το παρασκήνιο δεν υπάρχει, Σταύρο. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι όπως το βλέπουμε με την πρώτη ματιά. Πάντα υπάρχει κάτι από πίσω. Πάντα είναι όλα διαφορετικά. Και εκεί κινούμαστε. Ο λόγος λοιπόν που σε ψήνω τόσα χρόνια να έρθεις στο ραδιόφωνο. Και το πέτυχες. Και το πέτυχα. Με τρόπο που δεν το πίστευα θα το πετύχω, αλλά το πέτυχα. Εντάξει. Τώρα για μία φορά δεν μπορώ να αγγιηθώ για σένα. Ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί. Τίποτα στη ζωή δεν είναι βέβαιο, Σταύρο, και το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Το ξέρω. Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Ναι. Πολύ ωραίο, φίλε αυτό. Give me five. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Αυτό ακριβώς. Εμείς όμως θα ζούμε κάθε λεπτό εδώ. Έντονα, γλυκά, καταπληκτική καθημερινότητα. Ωραία. Γιατί αυτό είναι το μυστικό της ζωής. Ο στόχος λοιπόν που θέλω να σε βάλω στο στούντιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, εδώ και καιρό, αλλά αυτή τη στιγμή που τα καταφέραμε, είναι για να εκπαιδεύσεις το κοινό στο παρασκήνιο. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που νομίζουν όλοι ότι ξέρουν και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ρε. Μαύρα τα μεσάνυχτα, νύχτα στάσου από το 95% των ανθρώπων. Ναι. Μαύρα όμως. Εδώ λοιπόν. Σαν το έργο του Μέγκα. Επειδή είναι κρίσιμα τα πράγματα για την ομάδα μου. Και πολλών άλλων. Και πολλών άλλων. Εντάξει. Θέλω λίγο, γιατί μετά τα περσινά, ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι και το έζησες. Ξέρω ότι υποστηρίζεις τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω. Και ότι εσύ είσαι ένας πάρα πολύ αντικειμενικός άνθρωπος. Με βάση αυτό κινούμαστε. Πάνω απ' όλα, εννοείται. Η ομάδα αυτή για μένα είναι μέσα στα 40 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Το έλεγε και ο μεγάλος Λόγιος Ζήσης Βρίζας αυτό το πράγμα. Σαν στόχο το είχε. Τώρα μιλήσαμε για τον κορυφαίο όλων στον χώρο του. Και παλιά και τώρα και στο μέλλον. Και στο μέλλον. Και στο μέλλον. Κόβεις το χέρι σου. Άνω κάτω άκρα κόβω, ναι. Αν δεν παίξει καθοριστικό ρόλο, παντού. Στα άμεσα χρόνια, στα επόμενα χρόνια. Και λένε με ένα βεζόσκυλο. Όχι, για όλους θα πούμε μια καλή κουβέντα, μια κακή. Και ότι μια αξίζει κακή. Ο καθένας. Αυτό ακριβώς. Θα είμαστε δίκαιοι. Απόλυτα δίκαιοι. Έτσι. Δικαστές. Ο Αριστίδης μπροστά μας. Δεν θέλω να συνεχίσω την έκφραση. Δεν θα, ένα ήδη. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να εκπαιδευτεί το κοινό στο πραγματικό παρασκήνιο. Και όχι σε αυτό που φαίνεται βάσει του κλίματος που υπάρχει. Το
παρασκήνιο έχει πολλές ιδιαιτερότητες, θέλει πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ φαντασία. Αυτό κινεί όλα τα νήματα. Υπάρχει κάποιος που σε ευνηδίασε? Να πεις πώς το σκέφτηκε αυτό. Ναι, πάντα θα υπάρχει φυσικά. Και υπήρχε και θα υπάρξει. Ποιος ήταν αυτός που σε έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στον τρόπο που λειτουργήσε παρασκηνιακά? Δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο της σχέσης μας. Ωραία. Στη διάρκεια. Στη διάρκεια. Υπάρχουν όμως τέτοια άτομα, ναι. Υπάρχουν συγκλονιστικά άτομα στον χώρο. Έχεις μελετήσει καθόλου το πώς λειτουργούν? Δηλαδή, κάνει κάτι, ρε φίλε. Μετά σου κίνησε την περιέργεια να πεις. Η κεντρική μου δουλειά, Σταύρο, είναι μελετητής ανθρώπων. Ναι. Βλέπω έναν άνθρωπο και σε 15 δευτερόλεπτα, άντε ένα λεπτό, ξέρω ακριβώς τι θέλει, τι σκέφτεται, τι περιμένει και τι δεν περιμένει. Αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχολείο από όλα. Το να βγάλεις τον άλλον στα δευτερόλεπτα τι ρόλο βαράει. Ναι. Ξέρεις που το κέρδισα εγώ αυτό? Για πες μου. Εποχή Μπατατούδη είναι τεσσάτ. Α, βέβαια. Για. Σαββατοκύριακα. Νεαρό παιδί εσύ τότε. Ναι, νεαρό, άβγαλε το παιδί. Αμούστακο και τα γνωστά. Χνούδι είχα. Χνουδάκι. Σαν διαχοβάσι μου. Ναι. Χνούδι. Άγιος άνθρωπος ο Μπατατούδης. Άγιος άνθρωπος. Σαββατοκύριακο τον περίμενε όλη η Σάρα Κιμάρα για να του προτείνει δουλειές. Ό,τι συμβαίνει τώρα με τον άλλον τον παπαδό, τον τεράστιο. Ναι. Τον πλούσιο, τον κανονικό. Τον κανονικό πλούσιο. Και ο Μπατατούδης δεν έλεγε ποτέ όχι σε κάποιον. Πήγε στούργες εσύ ότι πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα ειδικό Ινστιτούτο Βασανιστήριων. Ναι, γιατί πολύ... όχι και τέτοια. Ναι. Εννοείται. Ναι. Πες τον Θανάση. Και λείπει από την πόλη. Ναι. Δες αυτό το στέλεχος και πραγματικά με βάση αυτό μπορούμε να κινηθούμε. Ναι. Και ρε φίλε, έλεγε ναι σε όλους και φεύγαν όλοι χαρούμενοι. Τους έβλεπα, εγώ περνούσαν από δίπλα μου. Περνούσαν, όλοι ευτυχισμένοι φεύγανε. Δεν γινόταν ποτέ κανένα σε δουλειά, βέβαια. Δεν έχει σχέση όμως. Δεν έχει σχέση. Εκείνα τα 10 λεπτά ευτυχίας, τα συγκρίνει με τίποτα. Για βάλτε στη ζυγαριά. Σωθήκαμε. Θα ήταν καλύτερα που του έλεγε κατευθείαν όχι. Φίλοι, γιατί να δημιουργήσουν. Θα φεύγαν κατεβασμένα τα κεφάλια και να ο αλήτης και τι μας λέει και τα γνωστά. Τα γνωστά. Και μετά καθάριζε ο Κάβουλας. Έχει δουλειά ο πρόεδρος. Δεν γίνονται αυτά. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα στην Ιντερσάτ, με έκαναν καλύτερο άνθρωπο, φίλε. Σε ανέβασαν επίπεδο. Ναι, πιο αποτελεσματικό. Και πού να φτάσεις, Ζεστάβο, κι άλλο επίπεδο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν πάει, εγώ πλέον τερμάτισα. Το τερμάτισες κι εσύ. Τερμάτισα, δηλαδή πλέον δεν. Αληθεύεις, Ζεστάβο, ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που ζηλεύει τον εαυτό του? Ναι, φτύνω τον καθρέφτη όταν ξυπνάω το πρωί και πουσ. Μπράβο. Είναι πολύ καλό. Κάνεις κι εσύ αυτό. Εγώ ξέρεις με τον καθρέφτη τι είναι. Τι είναι. Ευχαριστώ το Θεό που δεν με έχει κάνει κοντό. Ένα τι. Στοιχείο που να δώσουμε. Ναι. Γιατί κοντί, θα μιλάμε από ένα 60 και κάτω, έτσι, μην πούμε παραπάνω. Ναι. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι? Με το που ξυπνάνε το πρωί, πάει στην τουαλέτα. Ξεκάθαρα. Ναι, είναι πρώτη ανάγκη. Πλένονται και επειδή τα 8 στα 10 σπίτια έχουν εργολαυτικούς καθρέφτες, οι καθρέφτες είναι σε ένα μέτριο ύψος. Ναι. Δεν το βλέπουν τον εαυτό τους, δεν το βλέπουν το κεφάλι τους και ξαφνικά ξεκινάνε με βρίσιμο. Ναι. Γιατί ρε Θεέ μου, με έκανες έτσι, και αν είναι δυνατόν, και τι φταίω εγώ, και να ο άλλος. Δηλαδή, 8 και 10, 8 και 20, 8,5 πότε φεύγει από το σπίτι του, είναι νεκρός. Έχει άσχημη ψυχολογία. Κακή ψυχολογία. Ναι, εκτός βέβαια είναι φτωχός και πλούσιος και αλλάζουν όλα. Γιατί? Στο πλούσιο σταματάνε τα πάντα στα άσχημα. Κατεβάζει τον καθένα λίγο πιο κάτω. Ναι, όχι, γενικά το κατεβάζει και πολλά μπορεί να κάνει ο πλούσιος. Ο πλούσιος δεν φίλε κάτσε. Εγώ θα σου πω τώρα το άλλο. Ο Νάσης ήταν πλούσιος. Είπε στον ίδαλμά μου, τα βγήκε στον ίδαλμά μου. Ναι. Και πολλών άλλων φαντάζομαι. Και πολλών. Ναι, αλλά φίλε είχε κακό τέλος. Είχε κακό, αλλά η κάθε του μέρα ήταν σαν να ζούσε 100 χρόνια εσύ και εγώ και όλοι οι άλλοι. Ναι, τον έχει μελετήσει. Όσο δεν φαντάζεσαι. Απόλυτο αντικείμενο. Ο Μελισσανίδης έκανε τα ίδια στην αρχή. Ο Μελισσανίδης θα έλεγα ότι δεν είναι στις συμπάθειές μου. Δεν συμπαθείς. Όχι. Ο τρόπος του είναι λίγο κυνικός και άσχημος. Και ποδοσφαιρικά παλαιότερα και τώρα δεν αφήνει το σύγχρονο τρόπο σκέψης αθλητικό να διευρυθούν τα πνεύματα, να είμαστε όλα ξεχωριστά. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται, που άγεται και φέρεται. Σε αντίθεση με τον άλλον τον παπάδο που την τελευταία εξαετία κοσμεί τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτός είναι πραγματικός πλούσιος, δε φίλε. Αυτός είναι πλούσιος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 6 χρόνια. Τον βρίζουνε, δε φίλε. Κακοί άνθρωποι και όποιοι το βρίζουνε, ας βρίζουν τον εαυτό τους, ας βαράνε στον εαυτό τους συνέχεια να αυτομαστιγώνονται. Είναι ό,τι καλύτερο είχε ο ΠΑΟΚ και ένα δώρο Θεού, ένα συνεχόμενο jackpot. Jackpot όχι 9 και 2 φορές.
50 τζακπότ, α πούμε, αλλά και συνέχεια το κερδίζει. 50 τζακπότ το κερδίζει. Και... 50 τζακπότ και συνεχίζει. Και τι τόσα έχει, ναι. Στο ο τίγρης δεν... Σε 50 τζακπότ είναι το τζόκερ, πόσα είναι, 55. Τίγρης και γατάκια και άστα τώρα αυτά. Είναι λάτς, είναι λάτς. Ωραία λοιπόν, θα είμαστε μαζί εδώ, θα αναλύουμε τα δεδομένα, την επικαιρότητα. Και τα στοιχήματα, Σταύρο, και τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα, φίλε, έχουμε και χορηγό. Είναι μέρος της ζωής μας. Χορηγός εκπομπής, φίλε. Υπάρχει ένας κολοσσός. Υπάρχει μια τεράστια εταιρεία. Σαφώς νομίζω θα αναφέρεις στην Goldbet. Ναι. Αναμφίβολα στην Goldbet. Αναμφίβολα. Η οποία, Σουβάκη, τι μας δίνει σήμερα? Λοιπόν, μας δίνει γκανιώτα, μηδενική γκανιώτα, στο παιχνίδι Manchester United Tottenham. Νομίζω είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για σήμερα, έτσι. Σημαντικό, μπορεί οποιοδήποτε ακροατής, αν δεν είναι γεγραμμένος, να κάνει πολύ εύκολα την εγγραφή του και φυσικά να ποντάρει και γιατί όχι να κερδίσει. Κάνει και άμεσες αναλήψεις, να αναφέρουμε η Goldbet. Οπότε... Και μιλάμε για την Goldbet, έτσι, όχι Gold, όχι ο χρυσός, έτσι, για την Goldbet, τον Gold που μπαίνει μέσα. Goldbet. Μάλιστα. Πρόσεξε με λίγο, τι το παίζουμε αυτό? Κοίταξε, η United έχει δείξει μια πολύ κακή εικόνα. Κάκιστη, μαζί σου. Έτσι. Από την άλλη, τότε να ήταν πέρσι χάβμα η Δέστε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ομάδα. Εσύ με τα γραφή δεν κάνανε. Και δεν δώσανε, νομίζω. Και τι να κάνουν, Σταύρο, να διώξουν τον Τελεάλη, τον κρατήσανε. Να διώξουν το Σεντεφόρ, το Γίγαντα, το 25 γκολ την χρονιά. Που πραγματικά έδειξε σαν άλλο τη Ρεσία, μάντεψε ότι θα ήταν πρώτο κόβε στο Μουντιάλ και δικαιώθηκε απολύτω. Βέβαια είχε ένα γκολφάβα και κάτι πεναλτάκι, αλλά δεν πειράζει. Όλη στη ζωή εκ του αποτελέσματο. Ναι, δικαιώθηκε απόλυτα. Δεν πούλησε Κέιν λοιπόν, δεν πούλησε Ντελεάλη. Ντεμπελέ. Δεν έχει σύμπλεγμα η τότε να μου δει. Έχει ένα συμπλεγματάκι. Είναι λίγο σαν η μικρή ομάδα του Λονδίνου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί δεν έχει τρόπαια. Την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Ναι. Ήμουν και 20 χρόνια. Παραπάνω. Παραπάνω. Πήρα ένα τάμπλ το 63 νομίζω. Δεν ναι, λέω κύπελο. Κύπελο πρέπει να πήρε και λίγο πιο μετά. Δεκαετία του 70. Πήρε κάτι κύπελα τότε. Εντάξει, ξέρεις πώς το έχουν οι Άγγλοι το κύπελο. Είναι σχεδόν ισοϊψής θεσμός με το πρωτάθλημα. Τεράστιος θεσμός. Εγώ, φίλε, αυτό το μάτσο το βλέπω over 3,5. Θα ανοίξει, πιστεύεις? Ναι. Ναι, η United δεν μπορεί να είναι και πάλι κακή, θα είναι καλή σήμερα. Ναι, αλλά μου πάει στην κλωτσιά. Ο άλλος είναι σε τεντωμένο σκηνή. Ο Μωρίνιο αυτός που... Είναι κακός, φίλε. Ναι. Ωραία, είμαι εγώ προπονητής. Και λέω στον πρόεδρο μου, πέρσι, θέλω τον καλύτερο χαφ, τον καλύτερο πρόπεση, τον καλύτερο σεντερφόρ, τον καλύτερο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και δεν τους πήρε. Πογκμπά πήρε. Πογκμπά Ιμπραήμοβιτς πήρε πρόπεση, ναι. Ναι. Ωραία, Πογκμπά Ιμπραήμοβιτς. Λουκάκου πέρσι. Λουκάκου πέρσι. Ναι. Τον Παϊλί που τότε που ήταν στην Βικεριάλ. Βέβαια. Φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Ωραία, μαύρο στόπερ θα μου πεις τώρα, αλλά μαύρο στόπερ που έκανε παπάδες. Εντάξει. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα όμως, έτσι. Ότι τότε όμως άντρες περισσότερο μου αρέσει. Καλός, πάρα πολύ καλός. Ναι. Και αλλά... με περιθώρια βελτίωση, φοβερά ακόμα. Ναι, μικρό, λέει ναι. Ταυτότητα. Τέλο πάντων, με αυτού ποτέ δεν ξέρει. Ναι, αυτοί ξέρει. Αυτοί ξέρει τι κάνουν. Ναι. Πηγαίνουν και δηλώνουν μόνοι του στην ηλικία, αυτό είναι γνωστό τη πάση. Ναι. Όπως επίσης τα γνωστά γενέθλια του Φορίκου, να πούμε ότι έκλεισε 18 χθες. Ναι. Ναι, ο Φορίκου τα έκλεισε. Θυμάσαι ο Φορίκου που ήταν χρόνια 17. 17 ναι. Έπαιζε 10 χρόνια στην Ελλάδα, 17. Ο Μουντέζε 5 χρόνια ήταν 21. Έχω ιστορία για τον Μουντέζε, να ξέρει. Είμαι έτοιμο, θα ακούσω. Όχι, μετά και αυτή. Μετά και αυτή μαζεύουμε τις ιστορίες. Ναι, ναι. Γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά. Όπως και για Φουτσίνη, τεράστια ιστορία. Φουτσίνη, εγώ τον έχω διαβατηρίσει στην Ουγγαρία. Σου πω εγώ να γελάμε. Φουτσίνη με τα δόντια. Ήταν 42 και δήλωνε 31 στα 32. Σου λέω μπροστά στα μάτια μου, με μεταφραστή και διάκο το χούλο. Να μην έχει πάω άνθρωπο να μιλάει αγγλικά. Φουτσινάκο, Αρμάντο, πω. Ξεχνόταν να ξυριστεί μία μέρα ναι. Και βγαίνουν παντού άσπρα. Το βοηθάει τον παππού η ομάδα. Θεϊκές στιγμές. Με τον Καραδίμο τον βγάλαμε μία φορά πριν κάνα 2-3 χρόνια με μαθηματικά και τέτοια, ότι είναι 52 χρονών. Τώρα. 52, και τώρα το βγάλαμε λίγο. Το είπες Λουκά Καραδίμο, θέλω λίγο να παίξω με τη μνήμη σου. Θυμάσαι ένα μάτς. ΠΑΟΚ Καβάλα στην Τούμπα. Που μας έκανε γιογιό. Η Καβάλα έκανε 18 κλασικές ευκαιρίες. Δεν το ξέρω. Κερδίσαμε με τον Πάντοβιτς το 90. Μπράβο, Αριστάφα, μπράβο. Με τον Πάντοβιτς το 90. Εμένα, με μια ευκαιρία. Όπου ο Θεέ μου. Εκείνο ήταν η γοητεία του ποδοσφαίρου. Η απόλυτη γοητεία. Ο Καραδήμος δεκάρι. Ναι, βέβαια. Δεκάρι ο Καραδήμος. Μια Καβάλα, εγώ μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι φοράμε μπλε εκεί τη μέρα. Φοράμε, ξέρεις, πληθυντικός ευγενίας. Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, εντάξει. Και τις άλλες ομάδες της πόλης. Όλες οι ομάδες της πόλης. Έχουμε σε κάποια συντάφια, αρκεί να είναι σε άλλες κατηγορίες. Ναι, όχι, όχι. Συμπαθούμε τους πάντες. Εννοείται αυτό. Αλλά όχι και ιδιαίτερα. Ναι, εντάξει, ναι, δεν θα βγούμε και να φάμε μαζί. Ναι, δεν το ξεφτυλίσουμε.
Ένα γεια θα το πούμε όμως. Ένα γεια θα το πούμε. Και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όταν πέφτουν κατηγορίες. Κρίμα, συμπάσχουμε. Ναι, εγώ δεν του κολλάω τότε. Ναι, ποτέ να ξέρεις. Ναι. Ποτέ όταν πονάει ο άλλος δεν τον βαράω. Ναι, ναι, ναι. Να σκοτώσεις τον νεκρό. Όχι. Να πυροβολήσεις τον σκοτωμένο. Είναι η μεγαλύτερη αλητεία που μπορείς να κάνεις σε οπαδό. Ναι. Το έχω αυτό, το έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν πειράζω κανέναν. Και νομίζω το δικό σου είναι σωστό. Νομίζω η δικιά σου άποψη είναι σωστή. Θα αναθεωρείς. Δεν είναι, όχι. Ναι. Εκείνη την ώρα όχι. Άστο. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε με το 0% γκανιότητα της Goldbet, που είναι όντως ένα παιχνίδι που θα έπρεπε. Θα και τέταρτο είναι, κάτσε λίγο αυτό. 10 είναι, 10. 10 το βράδυ. Ναι. Και εγώ θέλω να δω το Λαμία Άρης. 9.30 είναι Λαμία Άρης. Θα βλέπει μισή ώρα το ένα και. Ναι, 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 και το θα τη φτιάξω. Το Λαμία Άρης είναι πολύ ωραίο μάτς. Ναι, εγώ θα παίξω διάδα. Για πες. Και τα δύο χ. Εντάξει, άκου να σε πω, Στάβο. Έχει ένα ίδρυμα εδώ πιο κάτω, το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να πας να αφήσει εκεί τον οβολό σου, όσα θέλεις να παίξεις. 5 ευρώ, 8, 800. Ποιο είναι το καλύτερο παίξιμο? Εσύ που έχεις παίξει και δύο φορές τη χειμώνα ζωή σου. Δύο... Δεν είναι η διάδα. Μπορεί δύο φορές στη ζωή μου να μην έχω παίξει. Αυτό ναι, το 2 το βρήκε σαν νούμερο. Στο μην έχουμε λίγο μια διαφορά. Ωραία, φίλε, δεν είναι. Εγώ, να ξέρεις, λατρεύω το στοίχημα. Ναι. Όπως. Όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι γάλα σου αίματι. Όπως λατρεύω, παίζω. Ο Κάρολος και... δεν παίζει το χάρτη. Και τώρα που βρήκα αυτή την εταιρεία, την Goldbet, ναι. Είναι σαν να βρήκα την Ιθάκη μου. Ναι. Ναι, πραγματικά. Ναι. Παίζω, πληρώνω με ακαριέα, ας με την κάρτα σου πληρώνω, με βάση την νομιμότητα, γιατί τι κάνουμε εμείς. Η παρανομία έξω από τη ζωή μας, Σταύρο. Έξω, μακριά. Μην βάζεις το μυαλό σου δεύτερη σκέψη και τρίτες. Βασιλιά μου, εννοείται αυτό. Ναι, γιατί σε βλέπω, το κοίταγμά σου δεν βλέπουν τώρα οι ακροατές, αλλά έχεις μια, να πω, πονηράδα στο μάτι. Μακριά οι παρανομίες. Νομιμότατη λοιπόν, Goldbet. Ναι. Παίζουμε, πληρωνόμαστε, χάνουμε, πληρώνουμε. Γιατί και ήταν είμαι στη ζωή. Ήταν στη ζωή. Ωραία λοιπόν. Σαν την ήττα δεν έχει, να ξέρετε. Για πάμε λοιπόν. Διάδα δεν έχω. Να μην παίξω διάδα. Ναι. Διάδα θέλω. Δευτέρα είναι, ρε φίλε. Εκτίθεσαι τώρα. Δύο χ. Δύο χ, ρε φίλε. Τι να βάλω. Ναι. Να βάλω δύο άντερ. Θα κερδίζει σίγουρα στο πρώτο λεπτό και στα δύο μάτς. Είδες. Ξεκινάω από νίκη. Αυτό είναι βάση, ναι. Πραγματικά είναι. Στο cash out. Ωραία. Είσαι συν κάθε λεπτό που περνάει. Ναι. Ωραία. Και εσύ πες μου ότι θα ξεκινήσει το Λαμία Άρης που είναι μισή ώρα πριν και δεν θα είναι στο 30-0. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές για να είναι 0-0. Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται με τα χ. Είναι το πιο δύσκολο αποτέλεσμα. Χίλε, φίλε, δεν το ο άλλος ξεκινάει, εσύ ψάχνεις ένα μάτσο το οποίο να μην έχουν εστίες. Ναι. Έτσι. Να μην υπάρχουν. Να φύγουν οι τερματοφύλακες, να περνάνε τη σέντρα και να πανηγυρίζουν για γκολ. Τέτοια πράγματα. Ναι. Ποδόσφαιρο το 1897-98 όταν ξεκίνησα. Το Λαμία Άρης. Εγώ το βλέπω, φίλε μου, over 1,5. Ναι. Ένα αγγλικό bet. Ναι. Και over 3,5 στη Manchester United. Βλέπεις να ανοίγει η United. Ναι. Ναι. Εδώ θα είμαστε, θεωρώ, και αύριο. Τι ξύλο έχουμε να φάμε πάλι, κανείς δεν ξέρει. Εσύ παίζεις? Εγώ, όχι, δεν παίζω στοίχημα. Λάθος, μεγάλο, Σοφία. Μεγάλο λάθος. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, έτσι δυναμικά. Γιατί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές επιλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει ασιατικό στοίχημα, πολλά ειδικά στοιχήματα. Και φυσικά κάποιος που μπορεί να θέλει να παίξει τον άσο, αλλά να θέλει να παίξει και over 3,5, μπορεί να το παίξει την επιλογή, αλλά μπορεί μετά από λίγα λεπτά να διαβάσει κάποιο δημοσίευμα και να πει: α, τραυματίστηκε, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Από τα βάζει. Ποδοσφαιριστής, έτσι. Η Goldbet, τι δυνατότητα μας δίνει να κάνουμε μερικό cash out. Έτσι. Και το δελτίο σου συνεχίζει να είναι τρέχον και εσύ δεν βγαίνει πολύ χαμένος. Σοφία, σε θέλω κάθε μέρα εδώ, μ' αρέσει. Ναι. Με ενημερώνεις πολύ σωστά. Τις επιλογές, να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα οι μισοί που ξέρω, δεν ξέρω τι είναι το ασιατικό. Η γνώση είναι δύναμη και βλέπω ότι η Σοφία την έχει. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Και με μυστήριο τρόπο. Έτσι, γιατί ο κύριος από εκεί είναι μυστήριο. Ναι, θα αφήνει. Ναι. Στο μεταξύ ξέρει όλες τις επιλογές και δεν παίζει στοίχημα. Μας λέει, εντάξει, δηλαδή μας τρώει τώρα η Σόφη ξεκάθαρα το μας τρώει. Να μας τρώει ψυχολογικά. Μας τρώει, ρε, μας τρώει. Εγώ θα έρθουμε εδώ να σας... Να μας τρώσει. Να σας ενημερώνω. Θα παίζετε εσείς για μένα. Θα μας πεις την άποψή σου για τις γυναίκες, βασιλιά μου. Ωραία. Γυναίκες. Ναι, γιατί ξέρω τι αρρώστια έχεις μέσα σου. Γιατί θεωρητικά πάντα, γιατί είσαι και σε μια ηλικία κρίση. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή είναι οι γυναίκες. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από το να σε τρώνε, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Ναι, έτσι. Μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Και για χρόνο να και χρήμα. Επαγγελματίες. Πάνε λοιπόν στο διάλειμμα, αφού αναφερθήκαμε όμως στις γυναίκες, ένα δευτερόλεπτο δώσε μου. Ναι. Θέλω να πω να σας ζήσει σε μια φίλη μου πάρα πολύ καλή, έτσι.
γέννησε ο γιος της ένα υπέροχο κοριτσάκι, υγιέστατο, να είναι καλά. Ξέρει αυτή για ποια μιλάω, με ακούει και τώρα. Την ξέρω εγώ. Την ξέρεις βέβαια. Πολύ καλή σου φίλη. Τα φιλιά μου. Δηλαδή συμπληρώνω. Μπορείς να πεις και το ονοματάκι της, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται, τη φέρνουμε μια μέρα εδώ. Βέβαια και θέλει να έρθει. Δεν θέλει να έρθει. Πολύ ωραία. Έκπληξη. Μιλάμε για hot όνομα. Θα έλεγα πολύ hot. Πολύ hot. Πολύ ζέστη. Πολύ κόλαση, ζέστη, κόλαση και κανονική κόλαση. Πάμε στο διάλειμμα σε περίπου 6-7 λεπτά. Είμαστε πάλι πίσω. Σε βγάζω, να σου βγάλω ένα κωδικό όνομα. Να σε λέω Όθωνα. Όθωνα, ο βασιλιάς, ε. Βασιλιάς. Καποδίστρας μετά, Όθωνα. Το Μαλία. Το φάγανε, ξέρεις πώς το φάγανε. Και, σε παρακαλώ πολύ. Ιστορία, είμαι άπαιχτος. Για, όχι ναι. Μέτριος. Ναι. Όχι, έξω από την εκκλησία, το γνωστό μαχαίρωμα, ναι. Οι μαυρομιχάλιδες, είπε. Σε παρακαλώ πολύ. Τους οποίους τους φάγανε μετά. Τους οποίους, ναι. Έχει γνωστή βεντέτα, από τότε ξεκινούσαν οι βεντέτες, οι Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε. Ήταν πολύ δυνατός πολιτικός. Ο Ιωάννης, ο Καποδίστρας. Ναι. Φυσικά ήταν. Δηλαδή παρέλαβε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ποτέ είχε πτώματα στους δρόμους. Ναι, ναι. Είχε πτώματα στους δρόμους, κανονικά. Και να ξέρεις και κάτι ακόμα, έτσι, αφού μιλήσαμε και λίγο για την ιστορία. Ο ελληνικός αγώνας δεν ήταν κοινωνικό ανατρεπτικός, αλλά ένας καθαρά εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Άσχετα που αθωωθήκαμε με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου 1826. Μην μπερδεύουμε τώρα τον κόσμο, ας έρθουμε στο 2018. Όπου μεθαύριο, φίλε. Μεθαύριο, φίλε μου. Μεθαύριο, αυτό, μεθαύριο, φίλε μου. Μέρα σταθμός, μέρα κόμβος, κατεχάκι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, πες μου. Κοίτα, εγώ έχω πλέον 65 με 68 γούρια την ημέρα. Για να καταλάβεις, ακόμα μέχρι και ποντιακά σε κάποια φάση της ημέρας. Εγώ, φίλε μου, επειδή παίζω πολύ στοίχημα και πηγαίνω και σε άλλους χώρους, στους ναούς του τζόγου, πήγαινα παλαιότερα, θα πηγαίνω στους αιώνες των αιώνων και θα θυμάσαι πάντα ότι πάντα τα λεφτά τελειώνουν. Ναι. Τα παιχνίδια ποτέ. Ναι. Ποτέ όμως. Ναι. Και μόλις ξανά έχεις λεφτά, πάλι θα τρέχεις. Ναι. Να τα παίξεις με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε αυτό λέγεται μπίλιες, είτε αυτό λέγεται μοναζιγά, είτε ποιος θα ξυπνήσει πρώτος. Είτε μαύρο κόκκινο, είτε 29. Μονάζιγά στην πινακίδα, στη Σταυρούπολη, έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι μεγαλώσατε. Σταυρούπολη. Μονάζιγά στην. Εμείς κάναμε και μερικά βρώμικα πράγματα στην ηλικία αυτή τη νεαρή. Δηλαδή, τι κάναμε. Στείναμε τα αυτοκίνητα. Πηγαίναμε στους θείους, στους ταξαδέλφια, περάστε από εκεί. Πέντε μονά, πέντε ζυγά. Αλητίες, ισχύς του είδους. Ναι. Τώρα όμως που σκίσατε. Μεγαλώσαμε και είμαστε over 35. Ναι. 35 λέω. Εντάξει, ναι, είναι, ναι, καλά, ναι, είναι. Καλά να τα αφήσω. Και τα αφήνω λοιπόν. Παίζουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή κατάφερες να στήσεις και το μονάζιγά στην, ναι, πινακίδα. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι είμαι ο. Στο βιογραφικό το βάζεις αυτό. Δεν ξεκινάς από εκεί. 1985. Θα πούμε πρώτα, πριν πούμε οτιδήποτε ακόμη, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά και τις επόμενες ημέρες. Έτσι, θέλω να σου ευχηθώ από τα ισόψυχά μου χρόνια σου πολλά. Ναι, πολύχρονος. Σήμερα ένα χρόνος ακόμα βαραίνει τη ζωή σου, όμως δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αμέτρητα μετρητά. Και ευτυχισμένη καθημερινότητα. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ. Και κάτι ακόμα που είμαι σίγουρος ότι τοποθείς. Εύχομαι 1 Ιουνίου μαζί με άλλους 12-13.000 παοξίδες να βρισκόμαστε στο Μετροπολιτάνο, στον τελικό του Champions League. Ναι. Ένας πολύ βατός στόχος. Ξεκάθαρα βατός στόχος. Πάοκ Manchester City, Πάοκ Juventus. Δεν μας πειράζει. Η πρώτη ομάδα να είναι ο Πάοκ και η άλλη. Κοίτα, ό,τι θέλει προκύψει. Θα φτάσει πάλι χωρίς Κριστιανό, πιστεύω, μέχρι το τέλος. Αλλά δεν μπορεί να πάρει 4 σελίδες. Πόσα να πάρει, Ρεάλ. Τι γούρι εσύ πιστεύεις, βασικά πώς να κινηθώ επικοινωνιακά, ρε φίλε, ενώπιση Τετάρτη. Το μελετάω στο μυαλό μου. Δηλαδή, να δώσουμε κατεύθυνση, τι κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Θα κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Κοίταξε, έτσι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, λέμε. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από το. Όταν το ρολόι σημαδεύει 12 παρά 10 βραδινή την Τετάρτη, με τις καθυστερήσεις λέμε, να πανηγυρίζουν. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος. Καθόλου. Αδιάφορος. Να είναι κακός ο ΠΑΟΚ, να κάνουν ευκαιρίες οι άλλοι, να βάλουν. Να είμαστε. Να πάμε και στον παράγοντα να είναι πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος και είναι πολύ καλός. Σε όλα τα μάτια στέκεται υπέροχα. Και να περάσουμε όπως πρέπει. Αλλά και να μην περάσουμε όπως πρέπει, πάλι είναι ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι κάνουμε όμως γι' αυτό. Κάνεις όλα σου τα αγόρια, δεν αφήνεις τίποτα. Τίποτα, τίποτα όμως στην τύχη του. Τίποτα. Δηλαδή, παράδειγμα, παίρνει ένας μια ανάσα και είναι γυρισμένος κάπως. Ναι. Και έχει βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Αν θα μεταδίδεις το μάτς μεθαύριο, ναι, θέλω τον άνθρωπο αυτό να τον έχεις επί, αν πει τον κόλ, ας πούμε, στο 12 για 78 λεπτά να γυρνάει κατά έξω. Ας μην το δει το μάτς. Δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πειράζει. Έχει τηλεόραση, έχει το μάτς να το ξαναδεί. Δεν πειράζει. Ναι, 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 το μόνο θα μας ακούει. Ας το δει και μετά. Και να σου πει κάτι. Με την ησυχία σου, όταν βλέπεις κάτι, ή ακούς είναι ακόμα καλύτερα. Ας το να τελειώσει. Να πανηγυρίζει μόνο ο άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, έτσι θα το κρατάς στο έπακρο. Εγώ ξέρω τι κάνω, θα παίζουμε εκτός έδρας. Για πες. Μέσα στο βανάκι που πάμε δημοσιογράφοι, βάζω το όλοι πόντι μαζί, πάω και ξεδόψουμε αυτή την τραγωδία. Ωραία, τη βάζω. Γιατί ξέρεις, εκείνη την ώρα ενώνεσαι με τις άλλες δυνάμεις του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι θα σου πω. Οι οποίες είναι και πολλές. Ναι. Είναι και πολλές. Ναι. Δεν είναι στο ύφος το δικό μου, ρε φίλε, είμαι άλλη φάση, αλλά εκεί τους αποδέχομαι. Μετά καπάκι βάζω ένα Ramones που είναι rock and roll και είναι στο κομμάτι. Σε αυτά έχω άγνοια να ξέρεις. Ναι, άγνοια, ναι, Ελλάδα δουλεύω σε μουσική. Και κλείνω, θυμάσαι ένα γελίο. Όλα τα θυμάμαι, μην είναι απίστευτο. Γελίο λαμπάντα ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ναι, τραγωδία, τραγωδία, γελάει ο κόσμος. Το βάζεις και αυτό. Το βάζω και αυτό, φίλε, για να καλύψω. Ντροπή και έσκος, αλλά αν θέλει. Ντροπή και έσκος, πακέτο. Έπρεπε να βρω μια χρησιμότητα που υπάρχει αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Πού να ξέρει το βίντεο, πού θα χρησιμεύε. Πού να ξέρει. Ρε τσιρλίντερ, με περμανά τραγική. Άστο, το θυμάμαι. Φούστα κάτω από το γόνατο. Το θυμάμαι σαν τώρα, άστο. Γελάει ο κόσμος και μπορεί και να πεθάνει από το γέλιο. Δηλαδή είναι επικίνδυνο γέλιο. Είναι επικίνδυνο γέλιο, ναι. Και φίλε, το έχω βολέψει και αυτό. Και μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο, παίζουν αυτά τα τρία στάνταρ. Καλή περίπτωση. Τραγουδάμε και τέτοια. Και έχω κάνει και μια διασκευή, το All the Pondy μαζί στα αγγλικά. All the Pondians together, Pound και the Dry Bread. Ωραία. Ναι. Το παίρνει και τη μεταγραφή την καινούργια, τον Πόντους. Το βάζω και το βάζεις πόντους, και αυτό να το. Ναι, τον βάζω. Όχι αυτόν ακόμα. Ο οποίος, αν παρόσεξες προχθές, έδωσε την κλωτσιά του όπως έπρεπε. Ναι, ναι, ναι. Να δείξει το ποιος είναι. Κύριες, καλησπέρα σας. Δεν μπορώ να τρέξω. Καλησπέρα σας, είμαι εγώ αυτός εδώ. Να πιάσουν. Το έχει αυτός, να ξέρεις. Να μάθεις να τρέχεις. Ναι, ναι, το έχει αυτός, θα βοηθήσει τα μέγιστα. Μια φορά έπρεπε να σε έχω μαζί μου σε ένα φιλικό με τη Γουαδαλαχάρα. Γουαδαλαχάρα. Εποχή Σάντος το 9, προετοιμασία. Άντε. Πρώτη βδομάδα προετοιμασία, ο Σάντος πέθανε, ρε. Σπέθανε. Ναι. Μιλάμε για νεκρούς τώρα. Τοποθετήσω λίγο χρονολογικά. 9. 2009, ναι. Σάντος. Πρώτη ναι. προετοιμασία Σάντος. Κωσέισάο στην ομάδα. Γκαρσία στην ομάδα. Αυτά είναι. Εντάξει. Είδωλο Κωσέισάο. Είμαι αντιγκαρσία εγώ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αντί, αλλά είδωλο Κωσέισάο. Είμαι αντιγκαρσία, ναι. Γκαρσία λατρεύω τώρα σαν προπονητή, να ξέρεις. Δεν το έχω είναι δει θεός. Το θέμα. Ναι. Αλλά ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι περισσότερα κέρδισε από τον ΠΑΟΚ παρά έδωσε στον ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Ναι, αυτό είναι. Συζητιέται. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι, συγγνώμη γιατί δεν ήξερα το κομμάτι Γκαρσία, ότι ήταν αλλαγή στον ΠΑΟΚ και έπαιξε τον Ιανουάριο στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, όταν ο Φωτάκης τραυματίστηκε, έγινε κάτι. Ο Φιτόλο, αυτό είναι. Ναι. Δεν ήταν βασικό. Συνεχίζουμε. Ναι. Και, και το μύθο Γκαρσία να τον κλείσουμε, ποια Μίλαν αδελφέ και ποια Ρεάλ, μία συμμετοχή στη Ρεάλ μπορεί να πέρασε απ' έξω, εξωτερικά. 25 δίλεπτα. Σύνολο ένα μάτς δεν κάνω. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ναι. Ωραία. Και παίζουμε με αυτού του Γουαδαλαχάρα. Οι Μεξικάνοι όλοι. Οι κοντοί και γρήγοροι. Αυτοί πιο προχωρημένοι στην προετοιμασία. Ναι. Του βλέπω στο ζέσταμα λίγο ρεξάτο. Μεταξύ κάτι φανέλε δεν φαίνονται τα νούμερα. Τι μετάδοση θα κάνω εγώ. Είναι όλοι κοντοί, γρήγοροι και. Λέγει και σε ένα δεν ξέρω. Έλεγα τίποτα. Οι Μεξικάνοι. 90 λεπτά δεν πήραμε την μπάλα ποτέ. Ναι. Στο 5 ναι. την παίρνει χαμπάρι ο Γκαρσία. Ναι. Δίνει, μου λέει τώρα κάτσε τελειώνουμε με αυτού. Ναι, ναι. Με δάφτου. Ναι. Παπ, μια κλωτσιά σε έναν τώρα, φίλε, μιλάμε να του κόψει το πόδι, εντάξει. Σηκώνεται, ξεσκονίζεται αυτός, τίποτα. Ο Νάνος. Ο Νάνος. Δεν μασάει τίποτα. Άμα ήταν Νάνος, θα ήταν υψηλός. Ε? Άμα ήταν Νάνος, θα ήταν υψηλός. Όχι. Όπου φαντάζομαι, πολύ Νάνος. Ναι. Συνέχισε. Ωραία. Δεν μασάει. Εδώ κοζίσα, ο άσε, δικός μου επόμενος. Φεύγουν από τα αριστερά, κάνουν μια έτσι και πάει και μια καρατιά σε έναν και τον πετάει μέσα στον μπάγκο. Στο επτάρεφε, να τελειώνουμε τώρα, να τους βλάχεις να τους πούμε, μην τρέχουν, ξέρεις τα κλασικά. Και δεν μασάνε οι Μεξικάνοι τίποτα, φίλε. Και 90 λεπτά δεν κουμπίσαμε την μπάλα. Πώς έληξε? 1-0 χάσαμε από φάου. Μόνο. Ήταν τότε όλα ήταν 1-0 με τον Σάντος. Είτε χάναμε το κερδίζαμε, ναι, 1-0. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Τώρα που είπες για τάκλιν θανάτου, εγώ στα 40 χρόνια που παρακολουθώ συνειδητά ποδόσφαιρο, τα δύο χειρότερα τάκλιν που έχω δει ποτέ μου, τα είδα με τα μάτια μου, η διεισόμαση που λέμε, είναι στο Χαριλάου. Στο Άρης ΠΑΟΚ 0-4, στον Τορσουνίδη, στο Γιώργο, δύο διαδοχικά. Ένα του κάνει ο Δαλκίδης. Ναι. Αν τον βρει, φίλε,
Όχι θα τον σταματήσει το ποδόσφαιρο. 99% πιθανότητες είναι να πεθάνει, να το σκοτώσει. Τον πηδάει από πάνω και στα τρία μέτρα έχει ένας δεύτερος, νομίζω ένα Κωνσταντινίδη που είχαν με κάτι μαλλιά, ναι, ο οποίος το δίνει επί δύο τάκλι. Και το ξαναπηδάει ο γιος από πάνω. Δεν το έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, εγώ πονούσα. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Δεν υπάρχουν αυτά τα τάκλιν. Ναι. Και πώς το λένε. Και δεν θα ξεχάσω και το παιχνίδι γιατί. Στη μετάδοση, φίλε, παρακαλάω. Είχαν έναν ψηλό μόνο το στόπερ που τον έκανε Ερνάντες. Και όταν χτίζανε από πίσω, έλεγα ο Ερνάντες. Ναι, προχωράει η μπάλα. Ωραία. Ο Ερνάντες προχωράει την μπάλα. Οι φίλοι σου αρχίζουν και μου στέλνουν μηνύματα. Άσχημα. Ε, όχι άσχημα. Ναι. Οι φίλοι σου είπα. Με ομικρογιώτα ή με ήττα. Όχι, με ομικρογιώτα. Είναι πολύ. Ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ γιατί δεν είπα ποτέ άλλο όνομα. Ούτε το σκόρερ δεν πρέπει να πω. Μόνο Ερνάντες. Υπάρχει ένα τέτοιο σκόρερ, σε κάποιος το καταλάβει. Εντάξει, όχι, γιατί έχω δώσει δεκάδα ομάδα στα πέσαμε με χωριό που έκανα μόνος μου. Τι έλεγες μέσα, ό,τι ναι, ναι, ναι. Είπα. Φάρτε, Μπίχλερ, Άιχα, αυτά. Τι να κάνω τώρα, κάθομαι, παιδεύομαι. Έτσι θέλει. Μια μέρα κάνουμε ένα φιλικό με την Μπάσινγκ και έχει έναν 12-σύλλαβο μαύρο. 12-σύλλαβο. Εντάξει, θα γίνεται αυτό και αυτό το 12-σύλλαβο όνομα. Τσίπα δεν έχει πάνω του. Ιδρώνουν όλοι, κάνουν δίπλα μου εκεί πέρα να το πούνε. Την μπάλα. Κάνουν έτσι, Ιούσουφ. Το μικρό του. Το μικρό, τι. Θα μα κάνουν μήνυση. Μα δεν βλέπει. Η λίγο φαϊνότερο είναι ότι υπάρχει και πιο εύκολη λύση. Στην Αγγλία παίζει τώρα ο Παπασταθόπουλο βασικότατο, σαν αντικατάστατο. Στην Άρσεναλ. Σοκράτη και τελειώσαμε εκεί. Όχι, θα σου πω, θα μου πει, τον είπα. Μα το κάναμε κι εμείς. Σοκράτη, είναι ο Βέρμπλουμ. Ναι. Πού να είναι ο άλλος, ο Χαπάκης, ο Κορδελιώτα, τι Βέρμπλουμ να του πει. Πού να πει το παλικαράκι από εκεί, ο άλλος άνθρωπος αυτός που έχει πει κάτι. Ναι. Λέμε μια μπύρα, κάτι πει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Ναι, και πάει να διασκεδάσει το γήπεδο. Πόντους, ωραίο. Τελειώσαμε. Απλό. Και σε φέρνει και σε άλλο στο μυαλό. Ναι. Πόντος, μικρασιατική καταστροφή. Παλελάδα. Γενικώ εξανθό δεν συνηθίζουμε. Εσκίσε χείρ και τάφια αφιόν Καραχισάβ όταν είχαμε φτάσει στη μικρασιατική καταστροφή ως εκεί. Πήραμε τον Πούλο μετά, δεν είχαμε εφοδιασμό, ναι. Και μετά πήραμε κάτι δρόμου άστο. Ναι, πολύ χαμένο του, κακό του. Άσχημη, άσχημη επιλογή. Άσχημη, κακή. Αποτέλεσμα η δίκη των 6, οι εκτελέσεις, το γουδί. Για πες, Σοφία, τώρα η goal bet για τον Μπάουκ, πώς τον είναι, σε καλή κατάσταση? Εγώ ελπίζω απλά την Τετάρτη να καεί ο Λευκός ο Πύργος, έτσι. Να ωραία. Καεί στην κυριολεξία. Αν περάσουμε, πολύ θα τον κάψω εγώ, μην αγχώνεις. Είμαι σίγουρη. Πολύ ωραία, Σοφία. Εγώ θέλω να ρωτήσω αγαπημένους αριθμούς που έχουμε. Πριν, ας πούμε, ο Όθωνος μου ανέφερε κάποιους αγαπημένους αριθμούς που παίζει, λέει, στο καζίνο. Ναι, 29 σύμβουλα. 29 υπάρχει μια λάτρε. Όχι 11 ποτέ, το 11 είναι απέναντι. Μην το πει ποτέ το 11, το μισούμε, αδελφέ μου. Ναι. Είμαστε απέναντι ακριβώ αυτό. Το θυμάμαι, το μισούσε. Το μισούμε. Δηλαδή να μα πούνε ότι η μπύλια θα πάει στο 11, δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε. Που θα κερδίσουμε, δεν το βάζουμε, αδελφάκι μου. Όχι, εμεί δουλεύουμε. Ποιο τόξο δουλεύουμε. Δουλεύουμε βουαζέν. Αλλά όχι ολόκληρο. Όχι ολόκληρο. Δηλαδή παίζουμε και το 19. Για τους γνώστες, 4, 21, 2 και 25 είναι έξω από τη ζωή μας. Μικραίνουμε το τόξο. Μικραίνουμε το τόξο γιατί άμα το μεγαλώσουμε το τόξο. Ναι, δεν είναι τώρα να μιλήσουμε και για καζίνο και να κάνουμε από σήμερα όλα, θα γίνει. Θα μπει στη ζωή μας και το καζίνο σε κάποια στιγμή. Γενικά, ό,τι μπορούμε να δουλέψουμε, θα το δουλέψουμε. Γιατί είσαι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο κτλ. Θα σε πω κάτι καζίνικο. Να αναφέρω όμως ότι η Goldbet, σαν κορυφαία εταιρεία που είναι έτσι, παρέχει και υπηρεσία στο καζίνο, έτσι. Αυτό, νομιμότατο. Δεν θα ξεφύγουμε ποτέ. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Με έτσι. Πάνω από 2.000 παιχνίδια. Βέβαια, κλωσσός της εταιρείας είναι τα φρουτάκια, αλλά μπορεί κάποιος να βρει και live ρουλέτα, blackjack, επιτραπέζια παιχνίδια, κίνο, ξυστό. Και φυσικά υπάρχουν και dealer 24 ώρες 24 ώρες. Όπως είναι και 6 υπηρέτηση πελατών της Goldbet. 24 ώρες 24 ώρες, 7 φορές την εβδομάδα. Οτιδήποτε και αν γίνει, επικοινωνείται μαζί τους. Και λύνεται άμεσα. Χωρίς ρεπό, λοιπόν. Χωρίς ρεπό. Υποκλίνομαι, μόνο αυτό έχω να πω. Υποκλίνομαι στην Goldbet. No day off. Υποκλίνομαι. Ωραία. Πρέπει να δούμε πόσο δίνει τον Μπάουκ. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να χθες δούμε. Πρέπει... Θα δουλέψουμε άσο. Πρέπει να πούμε για χθες. Η απόδοση θα είναι αρκετά υψηλή στην αγορά, γιατί παρέχει πολύ υψηλές αποδόσεις. Σταύρο μου, πρέπει να δώσουμε τα έσημα χθες και στον Παναθηναϊκό. Ναι, και στην εμφάνισή του. Το φίλο σου, το Δόνι, ρε φίλε. Ναι. Που τον κράζανε δική μας. Ο Δόνης, πιστεύω, ίσως έτυχε και σε πολύ καλή φωνιά νέων ποδοσφαιριστών. Το πρώτο δείγμα το χθεσινό ήταν εκπληκτικό. Μπράβο του. Ίσως βέβαια θα μου πεις ότι ήταν σε κάκιστη κατάσταση ξανά. Ο Δόνης έχει το κακό με τα μούτρα του. Ναι. Είναι αντιπαθητικός. Ναι. Με τίποτα δεν το λες, έλα κάτσα σε κεράσπα πιο μπαζί. Ποτέ. Λες,
τι έτυχε, αδελφέ, βιαζόμαστε ποτέ, και ποτέ. Φεύγαμε και αμά τι έγινε. Φίλε, δεν τον βλέπει και λες, τον φέρνει αδελφή σου και λες τι έκανε, δε. Γιατί να τον φέρνει. Σε αντίθεση με τον Κιουλέκα, π.χ. τον ψηφίο δήμαρχο που είναι χαρά τη πεθερά, give me five, που τον φέρνει και σε αυτόν. Εντάξει, σε αντίθεση. Και κάτσα εγώ, μη φεύγει. Μα δεν τα φάγατε όλα, όχι μαμά, κατευθείαν αυτά τα καβιού. Τα ολίκια, ναι. Αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Τις δύο φορές που τέθηκε θέμα δικαστικό με τον ΠΑΟΚ, είχε πει να γίνει συμβιβασμός με λιγότερα λεφτά και δεν έγινε. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να πληρώσει περισσότερα. Αυτά είναι πληρώνεις επιλογές σου. Ναι. Και τώρα με τους συνεργάτες πάλι έγινε τηλέφωνο να πληρώσει ο ΠΑΟΚ λιγότερα και χάσαμε το δικαστήριο. Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Είναι έξυπνος άνθρωπος με την έννοια ότι δεν βλέπει το δέντρο, βλέπει το δάσος. Ναι. Το να έχει αντιπαράθεση και να έρθει με το αντίπαλο δέος με τον Ιβάν. Μόνο κακό θα κάνει σε αυτόν, όσο κατ' επέκταση οπουδήποτε. Ο Ιβάν τρελάθηκε μαζί του. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα να ξέρεις, ό,τι λέει ο Ιβάν έχει δίκιο. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Τίποτα. Ναι, ρε, φίλοι, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει δίκιο. Ναι. Για σένα. Ωραία. Ναι, για μένα, για μένα. Δικιά μου άποψη. Για σένα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να θυμηθώ ότι με δόνει. Είχα 5,5 εκατομμύρια μπάτζετ. Μετριότατη ομάδα ποδοσφαιριστές. Να είχαμε να λέγαμε. Η μισή ακαδημία. Μισή ακαδημία. Μισή ακαδημία του ΠΑΟΚ στην δεκάδα. Κάτσε, Κίτσκου, Πέλκα. Όπως τα λες, συμφωνώ. Ναι. Και βγήκαμε εντάξει, δεύτεροι νομίζω. Έτσι, και ήμασταν δεύτεροι όταν τον διώξανε. Ναι, ναι, ναι. Δεύτεροι ήμασταν. Θα κάνουμε μια έκτακτη παρέμβαση. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, κάτι έχει γίνει στον Άρη. Νίκο. Γεια σας, Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν από λίγο ο Άρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Μανώλη Σιώπη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Ο παίχτης οριστικά μετά από μια σειρά συζητήσεων που μετέτρεψαν την υπόθεση σε σύριαλ ήρθε συμφωνία με τους Κιτρινόμαυρους, θα μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό και άμεσα θα υπογράψει με τον Άρη ολοκληρώνοντας έτσι μετακίνησή του στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή αφήνει ελεύθερο το Σιώπη για να υπογράψει τον Άρη. Ο Ολυμπιακός αφήνει ελεύθερο το Σιώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Του Άρη σε μίλησε με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες. Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες και να μείνει ελεύθερος. Ήταν παράλληλα και σε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή. Και μετά από αρκετό ψιστήρι, να το πω έτσι, τελικά. Υπήρχε μια άρνηση του παίκτη. Εγώ αυτό έχει φτάσει στα αυτή μου. Όχι για τον Άρη, γενικά για να μείνει η Ελλάδα κτλ. Ήθελε να πάει έξω. Ότι. Ναι, ήταν προτεραιότητα το εξωτερικό, αλλά δεν βρήκε κάτι μια ρίχνη στο εξωτερικό που να το ψήνει ιδιαίτερα. Και έτσι αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα, διότι ο Άρης αυτή τη στιγμή από Ελλάδα τουλάχιστον είναι η καλύτερη προοπτική για τον ίδιο. Συμφώνησε με τους Κιτρινόμαυρους και θα υπογράψει μέσα στα επόμενα 24 ώρα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα. Έγινε καλή μεταγραφή, κατά τα ψέματα. Εξάρι, εντάξει, όχι ποιοτικό, αλλά με αρκετή δουλειά μες στο παιχνίδι. Έχετε άλλον τέτοιον? Όχι. Ήταν αυτό που έλεγα το κέντρο του Άρη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Νομίζω. Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αφήνει ελεύθερο τον Σιώπη για να υπογράψει τον Άρη τριετές συμβόλαιο. Και υπογράφει τον Άρη τριετές συμβόλαιο, γιατί με τις λέξεις καμιά φορά. Αθπανιόνιο, με τα γένια το παιδί. Αυτός είναι καλός παίχτης. Καλός παίχτης. Περιορισμένων δυνατοτήτων, εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να σε κάνει καμία διαφορά, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει. Αλλά όχι σε παιχνίδια ένταση. Ένα λιθαράκι και... μπορεί να πάρει. Ως εκεί. Κοιτάξτε, και αυτοί χρειάζονται. Εννοείται ότι χρειάζονται. Μακάρι. Ναι. Και αυτοί χρειάζονται, μιλάμε για παίκτη. Θα πούμε τα κλασικά, όταν ο Άρης ήταν πολύ δυνατός στο μπάσκετ, έγινε ο ΠΑΟΚ. Τα ίδια και τα γνωστά. Τα γνωστά, φίλε. Ο ένας μπάσκετ τον άλλο. Κοίτα, ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα από αυτό που περίμενα να κάνει. Καλύτερη ομάδα. Καλύτερο ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω δει, φίλε μου. Έχει πάρει το Γιουνές, κανονικός ποδοσφαιριστής, ο σέντερφορ της Ξάντης. Ναι. Έχει πάρει τον Γκάμα, έναν παίκτη που έκανε, δηλαδή ήταν σε κάποιες ομάδες. Λένε βέβαια ότι τον θέλαμε εμείς και δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε και τον πήραμε. Άμα λέμε μεταξύ μας χαζομάρες, ναι, άστο. Εμείς μπορούμε να πάμε όποιον θέλουμε. Ναι. Όποιον θέλει ο ΠΑΟΚ. Ουσία. Όλα τα τι. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Ένας Γκαρσία που πήραν δεξί εξτρέμ είναι καλός παίκτης. Ο Ντεγκινή του Ατρομήτου είναι καλός παίκτης. Ναι, το ατόμι του Πανδρακικού παλαιότερα. Ναι, καλός παίκτης. Πέρσι έκανε και καλή χρονιά. Έβαλε 10 γκολ, ξέρω εγώ πόσα έβαλε. Είχε χρονιά. Εντάξει. Έχει καλές επιλογές. Εγώ δεν περίμενα να κάνει τόσο καλή ομάδα ο Καρυπίδης. Καλή ομάδα, τόσο καλές επιλογές. Και έχει κανονικό προπονητή. Ναι. Εντάξει. Καρυπίδης φίλος σου δεν είναι, τι είναι, φιλαράκι σου. Ναι. Πήρες μούτρα να πεις καλή κουβέντα γι' αυτό. Είναι γνωστός μου. Ναι. Φίλος μου δεν είναι. Ναι. Αυτή την έννοια. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος και την ομάδα θα τη βοηθήσει. Να πετύχει τους στόχους της.
όποιοι είναι αυτοί. Άλλοι θα πούνε σωτηρία. Εγώ δεν θα κάνω το συνήγο του διαβόλου. Mm. Δεν θα πω την σωτηρία. Ναι, είναι λίγο πιο πάνω από τις θέσεις που γίνει. Έχει πολύ χειρότερα ρόστερα από το άλλο. Πολύ χειρότερα. Και εγώ έλεγα ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει χθες, θα ήταν πολύ δύσκολο, φίλε. Ψυχολογικά. Το μείον 6 ναι, είναι βαρύ. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Θέλει να κερδίσει και να έχει μείον. Ναι. Φαντάζομαι να μην κερδίσει και να παραμείνει στο μείον. Γενικά το μείον δεν υπάρχει χειρότερη λέξη. Σε θυμίζει το χάνω το μείον. Mm. Και είναι η χειρότερη λέξη του ζήμου. Το χάνω και όλα τα παράγωγά του. Και όλο το ρήμα. Χάνω, έχασα, είχα χάσει, υπευσυντέλικο, όλα αυτά, όλα. Πω, μακριά. Σε μια φάση στην προετοιμασία είμαστε με τον Λουτσέσκο καθόμαστε και εκεί μιλάμε για το Champions League και για αυτά ξέρει μα πιάνει. Είμαστε το Champions League και αυτό θέλουμε στο μυαλό μα. Γυρνάει και λέει, τι λέτε, ρε, το πρωτάθλημα είναι, μείον 2 ξεκινάμε. Δεν πρέπει να κάνουμε μισή ήττα. Και είχα ξεχάσει εγώ ότι είμαστε μείον 2 φίλε. Και πω, και μου κόβονται τα πόδια. Και λέω, τι λες, ρε φίλε. Το είχα ξεχάσει πραγματικά, το είχα βγάλει από το μυαλό μου. Λουτσέσκο, φίλε μου, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Θεός. Τον θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο. Απόλυτα. Δηλαδή, τι να πούμε. Οι ισορροπίες που κρατάει στην ομάδα. Έτσι. Πολύ δύσκολο αυτό. Και με ονόματα. Παντού. Ναι. Έτσι. Και με έκανε εντύπωση ο πανηγυρισμός στον γκολ του Ουάρντα στην Μπενφίκα όταν ήρθαν οι δύο που είχε ένταση σε εισαγωγικά ή χωρίς αυτά. Έτσι. Ο Πιτσιρίκος ο Βραζιλιάνος. Αγκαλιές, φιλιά. Που δείχνουν κλίμα. Δικαιοσύνη, ρε. Ναι. Τα πάντα είναι δικαιοσύνη, φίλε. Ναι. Να σου πω, έκανες, ξεκίνησες κανένα συνεκά και σου έκανε πρόβλημα, σου δημιούργησε πρόβλημα. Όχι, όπως το λες είναι. Ναι. Εγώ, άμα δεν σου λέω ότι είσαι ο σφίχτης και με ποσένα θα ξεκινάω και την επόμενη εβδομάδα σε έχω εκτός αποστολής. Ωραία. Πέρσι θυμάσαι τη ρισκοπή του μεγάλου. Είχαμε τρεις τερματοφύλακες 1,5 εκατομμυρίων συμβόλαιο οι τρεις και έπαιξε ο τερματοφύλακας των 100.000. Ναι. Πασχαλάκης. Και τον έκανε πλέον περιουσιακό στοιχείο στην ομάδα. Ναι, έτσι από μόνος του. Με ρίσκο. Έχεις το Ρέι, δεν παίζει. Έχεις τον Αγγλίγο, τραυματίας βέβαια. Έχεις τον Μπρίκιτς, πάγκο. Λεφτά. Πολλά. Συμβόλαια. Και λέει αυτός, όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα συμβόλαια. Με ενδιαφέρει ότι αυτός μπορεί. Αυτός πρέπει μπορεί. Να πάρει την ευκαιρία του. Την πήρε και είδε που φτάνει και είναι πλέον χωρίς ταβάνι. Μην το ματιάσουμε το παιδί. Και τα out πιάνει, και τα out. Εκπληκτικό. Εκεί να σε πω ιστορία σε επόμενη τέτοια. Με Πασχαλάκι, θα σε πω. Το πώς ήρθε. Εκεί να δει παρασκήνιο. Το πώς ήρθε. Όχι, τι μπορούσε να γίνει και τι έγινε. Τη ζωή πώς τα φέρνει. Κράτα το καθ' αυτό. Κράτα το καθ' αυτό. Σημείο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε στο στούντιο μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν ανοίξαμε ακόμα το βιβλίο. Είμαστε στον πρόλογο. Στον πρόλογο είμαστε. Θα πάρουμε σιγά σιγά και γενικά όταν δεν είχε ξανακάνει ραδιόφωνο. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάτσει μπροστά σε μικρόφωνο. Ναι. Δεν είχε πει ποτέ ότι το προσκριτήριο κάτι. Μου έπεσε από τα χέρια, Χρυστοδουλόπουλο. Ναι, κάτι να. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου ήρθε στο μυαλό μετά, στα γάμο σου με θε να μιλήσει. Μπράβο, Σταύ, καλώ έβρεσαι. Μπράβο. Πολύ ωραία είναι αυτό, έτσι. Όχι, δεν είχα ποτέ. Καμία σχέση δεν είχαμε με μικρόφωνο. Ωραία. Ναι, σιγά σιγά μπαίνουμε λοιπόν στο κλίμα. Σόφη και εσύ πρώτη φορά ραδιόφωνο. Πρώτη φορά όχι, εντάξει. Α, όχι, είχε σε αλλά όχι αθλητικό. Όχι αθλητικό. Είδες ήμουν αθλητισμός. Όχι αθλητικό. Είδες που βρέθηκε μπροστά σου. 3-0-1 ο Άσος. 3-0-1. Μόλις πάει 3-15. Γιατί θα έρθουν οι κακοί άνθρωποι. Παίξτε τα λεφτά σας, κύριε ΠΑΟΚ. Πάντε τα λεφτά σας. Πάρτε τα παιδιά σας, βάλτε τα ενέχερο σε βουνό επάνω. Και μόλις τελειώσει το μάτς, πάτε πληρωθείτε. Πάρτε και τα παιδιά πίσω. Να σου πω. Και εγώ θα πάω την κόρη μου, έτσι, όλοι μαζί. Μην νομίζετε ότι εγώ δεν θα πάω. Να σου πω, άνευ πλάκα. Δεν είναι καλύτερο στο live να δω 10 λεπτά τι γίνεται. Δεν θα καταλάβει τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά. Δεν τα θε 10 λεπτά. Το μάτς αυτό έχει δημοφία. Το live δεν υπάρχει. Και να ξέρει ότι στο live, όπως στην Goldbet, όπως και σε άλλες εταιρείες φυσικά, έτσι, ο τζίρος είναι πολλαπλάσιος από ότι το pregame. Εγώ live παίζω πίσω. Δηλαδή, αν παιχτούν υποθετικά λέμε 10.000 ευρώ σε ένα μάτς. Pre-game, στο live θα παιχτούν 60.000 ευρώ. Ναι, εννοείται. Έχω εικόνα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχω εικόνα. Μιλάς άψογα. Έτσι ακριβώς. Το βλέπεις στο μάτι και αποφασίζεις. Ωραία. Εμείς αυτοί ήμασταν σε πρώτη φάση. Εδώ με το φίλο μου με τον κωδικό όνομα Όθωνας. Γιατί δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε την πραγματικότητα. Μια χαρά είναι το Όθωνας. Το ενστερνίζομαι απόλυτα και με καλύπτει. Ναι. Η Σόφη είναι και αυτή μαζί μας εδώ. Θα είναι και μαζί μας. Θα την κάνουμε πιο αθλητική. Που μας έφαγε ότι δεν παίζει στοίχημα. Το έχει η Σόφη. Εγώ τη βλέπω τη Σόφη με κουπόνι να γευνάει. Ναι, κανονικά. Και να έχει μπροστά την Goldbet και να πατάει συνέχεια τα κουμπιά. Και να παίρνει τις φίλες της και να λέει counted with offer 3,5 να βάλω. Ναι.
Και εγώ να μας λέει στον αέρα ότι δεν παίζω. Θα βλέπω τα live streaming στην Goldbet, θα βλέπω τον αγώνα και κατευθείαν θα ποντάρω με αυτό που έτσι, βλέπω. Έτσι. Το στοίχημα, να ξέρεις, είναι υγεία. Η υγεία. Οπότε και εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε υγιείς άνθρωποι. Έτσι, έτσι. Ναι. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ζαγόρα ακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε, Σταύρο, για πρώτη μέρα. Και είμαι στη διάθεσή σου και για αύριο. Ακούσες ακόμα, εντάξει. Έγινε, αγόρι. Να είσαι καλά. Ραντεβού μαζί. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.